Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία Αρκαδία Μπολ. Μαζί σας θα παρακολουθήσουμε τι έγινε σε όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Ασφαλώς θα ξεκινήσουμε από την νίκη του Αστέρα στη Ριζούπολη επί του Απόλλωνα με 2-1. Θα δείτε και δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις, μία του Στάι Κουβεργέτη, του προπονητή της ομάδας, και μία του Λούι που χάρισε για την νίκη στις καθυστερήσεις. Θα αναλύσουμε και την ήττα του Παναρκαδικού από τον Παναγιακό, αλλά Κώστα, έχουμε και άλλα θέματα στην εκπομπή μας. Φυσικά έχουμε και μπάσκετ, ο Αρκαδικός έκανε ακόμα μία νίκη, η Άμυλα το ίδιο, ενώ έχουμε και αποκλειστικά πλάνα από τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου του Αστέρα Τρίπολης. Να ξεκινήσουμε με Αστέρα. Ναι, ο Αστέρας, ο οποίος πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, 3-3 έχει πλέον στο δεύτερο γύρο, με 2-1 απέναντι σε μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Πάμε να δούμε σε εικόνα το τι έγινε στη Ριζούπολη και αυτή τη σπουδαία νίκη για τον Αστέρα. Όπως είδατε και στις κάρτες, με την βαθμολογία, ο Αστέρας πλέον έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη ασφάλεια από την έκτη θέση. Είναι στο σύν 8 από τις ομάδες που ακολουθούν και έχει πλησιάσει και την τρίτη θέση, τον Ατρόμητο, στους 2 βαθμούς. Είναι στο μείον 1 από τον Παναθηναϊκό και βέβαια όλες οι ομάδες ψάχνουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα πλέον εν ώψη της πεντάδας για τα play-off. Για όλα αυτά μας μίλησαν δύο πρωταγωνιστές για τον Αστέρα και στο παιχνίδι της Ριζούπολης. Ο Στάικος Βεργέτης και ο σκόρερ του νικητήριου Γκόλο Λούι μίλησαν για την εμφάνιση της Ριζούπολης και για το σπουδαίο διπλό που ήρθε για τον Αστέρα. Ας περάσουμε να δούμε τα όσα μας είπαν. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Αστέρα, τον κύριο Στάικο Βεργέτη. Coach, μια σημαντική νίκη για τον Αστέρα. Επιτέλους ακόμα ένα διπλό. Είχαμε δυσκολευτεί αρκετά στο πρώτο γύρο ώστε να έρθουν νίκες εκτός έδρας. Επιτέλους στο δεύτερο γύρο βλέπουμε ότι γίνεται συνήθεια. Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Η ομάδα αποκτά πατήματα στο γήπεδο τόσο στην αμυντική της λειτουργία όσο και στην επιθετική της αποτελεσματικότητα. Είναι κάτι που το προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και φαίνεται ότι η δουλειά που κάνουμε βγαίνει. Βέβαια και στο προηγούμενο παιχνίδι είπα το ίδιο. Θέλει διάρκεια, θέλει σειρά αγώνων που να πιστοποιείται αυτή η κατάσταση της ομάδας του γήπεδου. Προσπαθούμε γι' αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι επιτέλους χαμογέλασε και η νίκη στον Αστέρα. Ήταν και μια νίκη ψυχολογίας που λες να δουλέψαμε και επιτέλους ήρθε και η νίκη έστω και στο τέλος. Η τύχη αφορά το χρονικό σημείο που ήρθε. Δηλαδή, δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς, βάλαμε τον γκολ. Σε αυτό ήμασταν τυχεροί. Όμως, μετά τον γκολ που δεχτήκαμε, αντιδράσαμε. Είχαμε την ευκαιρία με τον Γκοϊάν, είχαμε την ευκαιρία με τον Κάφα. Δηλαδή, δείξαμε ότι πάμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Και κάποιες φορές η τύχη ευνοεί και τους τολμηρούς. Μετά το 4-0 που έκανε ο Απόλλωνας κόντρα στον ΠΑΣ, περίμενες να αντιμετωπίσει έτσι τον Αστέρα, δηλαδή με τόσα πολλά γεμίσματα? Είδα 4 αγώνες του Απόλλωνα, τους 4 τελευταίους, όπως κάνω σε κάθε παιχνίδι. Δεν το είδα αυτό σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο σήμερα στο μάτσο. Θεωρώ ότι ο καθένας με τα όπλα που διαθέτει παλεύει και είναι δικαίωμά του και καλά κάνει. Δεν το κατακρίνω, απλά ήταν και για μένα μια εμπειρία αυτό. Προπονητικά δεν το είχα ξαναδεί αυτό σε άλλον αγώνα. Μια τελευταία ερώτηση θα μας αποκαλύψει. Τι ήταν αυτό που σκεφτόσουν στο τέλος του αγώνα, όταν έκατσες μπόνους στον πάγκο, πήρες μια βαθιά ανάσα και σε είδαμε κανένα τρίλεπτο να σκέφτεσαι? Όχι, όταν τελειώνει ένας αγώνας, κάνω την αυτοκριτική μου πάνω απ' όλα. Βλέπω αν βοήθησα την ομάδα με αυτά που έκανα, αν αίσθησα καλά την ομάδα, οι αλλαγές που έκανα βοήθησαν. Προσπαθώ να κάνω την αυτοκριτική μου,
διακαλυτέρευση. Μετά πάμε στην κριτική των παιχτών και μετά την ανάλυση του παιχνιδιού και προχωράμε. Η πετάλα κλείδωσε τελείως. Όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι πάμε πολύ αγώνα γνωστά και δεν μπορούμε να το πούμε. Ευχαριστώ, μεγάλη συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς, συγχαρητήρια για την νίκη. Να μας περιγράψει λίγο τη φάση του γκολ. Primero te felicito por el partido y después quiere que le contemos un poco la jugada del gol. Bueno, muchísimas gracias primero y segundo, la jugada del gol, por cómo lo siento yo, es una jugada que el lateral izquierdo nuestro sube y veo la posibilidad de llegar al segundo palo. Justo pasó entre medio de todos y bueno, llegué al borde del área y tuve la posibilidad de convertir. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ. Και εντάξει, από το είδα, Μπράιαν, ήταν μια κοντρεπίθεση που φεύγει το αριστερό μπακ και αυτό θα ακολουθεί, αλλά δεν περιμένει να βγαίνει σέντρο έξω περιοχή. Το σέντρο πάει έξω την περιοχή και τη βρήκε εκεί και εντάξει, έκανε σιούτ και πετύχει και το γόνο. Όταν έφυγε η μπάλα το πόδι του, ήταν πλέον βέβαιος ότι η μπάλα θα πάει εκεί που πήγε? Cuando salió la pelota del pie, ¿te diste cuenta que iba a entrar? Y pasa que no podía, hasta que la pelota no toca la red, a veces es difícil. De hecho, el arquero la tocó. Εντάξει, μέχρι να πάει μέσα, ποτέ ξέρεις και το δεμαθύλακα το ακούπησε λίγο τη βάλα, γι' αυτό περίμενε μέχρι να πάει μέσα. Στην αρχή της σεζόν έκανε υπομονή, δεν έπαιζε συχνά. Τώρα πλέον είναι βασικός στον Αστέρα. Πώς αισθάνεται? Al principio de la temporada tuviste mucha paciencia y ahora estás jugando de titular. ¿Cómo te sentís con eso? Bien, la verdad que muy contento. Es difícil cuando uno está afuera mantener la calma, pero por suerte tuve la posibilidad de entrenar bien y cuando tuve la posibilidad la aproveché. Εντάξει, νιώθει πάρα πολύ χαρούμενο τώρα. Από στην αρχή, εντάξει, πάντα είναι δύσκολο για ένα παίκτη όταν δεν παίξει, αλλά έκανε υπομονή, έπρεπε να κάνει υπομονή, καλό προπόνηση και να είναι έτοιμο. Γενικά, πώς βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα? En general, ¿cómo ves el fútbol griego? Bien, es un fútbol muy competitivo, muy, muy difícil, muy complicado. Pero tuve la suerte de tener muchos argentinos en el club y eso me ayuda mucho a adaptarme más fácil. Εντάξει, ένα καινούριο πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Έχει καλές ομάδες που κάνουν το σκληρό παιχνίδι. Αλλά πετύχει μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς Αργεντινούς και αυτό βοήθησε να το κατάλαβε πιο νωρίς. Θα δούμε και άλλα γκολ από τον Λούι. Van a haber algunos otros goles de parte tuya. Esperemos que sí. Μακάρι, θα κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Muchas gracias. Είδατε το σκόρ του νικητήριου γκολ, το Λούι να μας μιλάει για το τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή που έκανε αυτό το τρομερό σουτ και έγραψε το 2-1 για τον Αστέρα, αλλά και το Στάικο Βεργέτη που ίσως του χαμογέλασε για πρώτη φορά η τύχη. Τον είδαμε εξ' τέλειο στο αγώνα, κάθισε στον πάγκο για λίγα λεπτά μόνος του. Τι ήταν αυτά που σκέφτηκε και τι βλέπει για την πορεία της ομάδας. Η εκπομπή μας όμως, Κώστα, δεν βρέθηκε, δεν υποδέχτηκε μόνο την αποστολή του Αστέρα που επέστρεψε από τη Ριζούπολη, υποδέχτηκε και το πούλμαν με τους οπαδούς του Αστέρα που ήταν στο γήπεδο και βέβαια μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασαν μετά τη νίκη. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσαν και τα παιδιά που βρέθηκαν στο πλευρό του Αστέρα. Αστέρα, όλοι! Πίσω, Γιάννη. Εντάξει. Η ομάδα νίκη για τον Αστέρα, 1-2 στην τελευταία λεπτά. Πώς σας ήσατε μέσα από το γήπεδο? Ήταν ένα παιχνίδι αμφίροπο και νομίζω πως στο τέλος αξίζαμε να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το παλιώσατε η δρομή μια χαρά? Η εκδρομή ήταν πετυχημένη. Ωραίο κλίμα και ελπίζουμε και σε επόμενα παιχνίδια, παιδιά. Να σε εκδρομή που τη ζήσατε μέσα από το γήπεδο και για τη μεγάλη νίκη. Ο Αστέρας προσπάθησε πάρα πολύ. Μεγάλη νίκη. Δώσανε το 100% τα παιδιά. Στο δεύτερο μήκρο δεν παίξανε. Εντάξει, λιγάκι στο 20λεπτο. Στο δεκάλεπτο ξυπνήσανε. Το πιστεύατε ότι θα μπει το γκολ έστω και στο τέλος? Ναι. Το πιστεύαμε. Και πλέον θέλουμε και περισσότερο κόσμο δίπλα σε εκδρομές και μέσα στο γήπεδο. Δύσκολα είναι τα πράγματα για όλους μας, δύσκολα για την ομάδα. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε
να κάνουμε κάτι καλό μέχρι τέλος περίοδου. Τελικά τα εκτός έδρας έχουν άλλη χάρη, έτσι. Ναι. Μεγάλη χάρη. Να είστε καλά. Και μάζεψε και πολύ κόσμο. Μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγα και το κλίμα της εξέδρας εκεί με τους Ασταριανούς φίλους. Στην εξέδρα όσοι έρχονται πάντα στις εκτός εκδρομές λίγο πολύ ξέρουν πώς είναι το κλίμα. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι περισσότερο. Δεν είναι σωστό να υποστηρίζει την ομάδα με φωνές μόνο από τόσο λίγα άτομα. Είναι κρίμα. Με μια προσπάθεια που έχει αρχίσει και γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα. Περισσότερο βοήθεια. Από όλους μας. Και να υποστηρίξουμε αυτή την ομάδα που είναι από την πόλη. Αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας. Εντάξει, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα. Πήρε για μένα μια δύσκολη νίκη σε ένα γήπεδο που πιστεύω δεν θα περάσουν πολλές ομάδες, σε έναν αντίπαλο που ήταν φορμαρισμένος καθώς είχε τα τελευταία παιχνίδια μόνο νίκες. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, νίκησε δίκαια, αλλά και στον κόσμο που έδωσε βροντερό παρόν, γύρω στα 300 άτομα, πολλοί κόσμος από Αθήνα ήταν στο γήπεδο. Η ομάδα έχει ξεκινήσει με ένα 3-3 στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος και πιστεύουμε σε μια ακόμα καλύτερη συνέχεια. Τελικά οι εκδρομές εκτός έδρας έχουν άλλη χαρή, έτσι. Σίγουρα ναι, και νομίζω ότι και τα επόμενα παιχνίδια θα μπορέσουμε να δώσουμε το παρόν, καθώς είναι τα δύο συνεχόμενα εκτός με την Καλονή στο ΆΚΑ και με τον Ατρόμητο, αλλά και μετά στη Λιβαδιά. Και περιμένουμε και μεγαλύτερη προσέλευση και από τον κόσμο εδώ στην Τρίπολη. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Για τον Αστέρα ακολουθούν δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια. Το ένα για το κύπελλο, Τετάρτη, απέναντι στον Ολυμπιακό. Δύσκολη αποστολή μετά την ήττα με 4-0 στο Καραϊσκάκι. Και βέβαια εκείνο με τον Όφη για την 21η αγωνιστική. Ακόμη μια ευκαιρία για τον Αστέρα να πάρει τους 3 βαθμούς νίκης. Κώστα, πάμε να περάσουμε όμως τώρα στο παιχνίδι του Παναρκαδικού με τον Παναγιακό. Μέσα σε όλα τα προβλήματα ήρθε και μια ήττα για τον Παναρκαδικό. Στην πλειονότητα του Αρκάδες παίχτες έπαιξαν. Αξίζουν πολλά μπράβο σε αυτά τα παιδιά, προσπαθούν να κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία. Όμως κόντρα στο Άργος γνώρισαν την ήττα με 1-3. Ας περάσουμε να δούμε πλάνα από την αναμέτρηση. Άδικη μπορούμε να θεωρήσουμε σήμερα την ήττα του Παναρκαδικού από τον Παναριακό. Η ομάδα της Τρίπολης έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά τυχαία γκολ δώσαν την ήττα στην ομάδα του Καλογιαννίδη και Τζίλου. Για τη 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, ο Παναρκαδικός υποδέχθηκε στην έδρα του τον Παναριακό. Βλέπουμε πλάνα από το παιχνίδι. Καδάς έξω μεγάλη περιοχή. Καδάς σουτάρει μπάλα, πάει ψηλά, out. Ο Γιώργος Καδάς. Πάλι ο Παναρκαδικός μπροστά, ο Σταθελόπουλος σουτάρει σε καλή θέση τερματοφύλακα του Άργους, μαζεύει την μπάλα ο Κατσιαούνης. Ο Σαλαπάτας σε πρώτο πλάνο, το Άργος μπροστά, μελέ στη μικρή περιοχή, κερδίζει τις κόντρες του Ισπανός, πλασάρει το Μανέλη 1-0. Η φάση στο 20 λεπτό, η ομάδα του Άργους, η ομάδα του Γιάννη του Δουδίκα προηγείται 1-0. Παγώνει το γήπεδο του Παναρκαδικού, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Παναριακού. Ένα φάουλ με τον Καδά, η μπάλα πάει πολύ ψηλά out. Δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας του Άργους. Πάλι μπροστά ο Παναρκαδικός, γέμισμα στη μικρή περιοχή. Ο Σαλαπάτας σε πρώτο χρόνο πλασάρει, σοφαρίζει στο 33ο λεπτό. Τέλης Σαλαπάτας, δεινός σκόρερ. Νικάει τον Κατσαόνι 1-1, πανηγυρίζουν οι παίκτες της Τρίπολης. Έχουν φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ελπίδες για κάτι καλό, το οποίο καλό δεν θα έλθει στη συνέχεια. Θα δούμε ένα μακρινό σουτ στην αγκαλιά του Μανέλη. Καδάς, παράλληλη παλιά, κεφαλιά του Πετρόπουλου. Καλή ευκαιρία για τον Παναρκαδικό. Από τη σέντρα του Καδά, ο Πετρόπουλος έπιασε κεφαλιά, η μπάλα πάει out. Μπροστά πάλι το Άργος, από δεξιά γίνεται η επίθεση. Παράλληλη παλιά, ο Χατζόπουλος με ωραίο τάκλιν απομακρύνει την μπάλα. Νέα σέντρα στη μικρή περιοχή, Αγγελόπουλος σουτάρει, ο Μανέλης μπλοκάρει την μπάλα. Ένα κόρνερ, Σιώκος κάνει σέντρα σουτ, παράξενη τροχιά της μπάλας στα δίχτυα του Μανέλη, άναυδος ο τερματοφύλακας του Παναρκαδικού. Βλέπουμε πάλι την τροχιά της μπάλας. Χτυπάει δοκάρι, μπαίνει μέσα. Ένα τυχαίο γκολ μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Φέρνει την ομάδα του Άργους μπροστά στο 68 λεπτό. Αρδάμις, μακρινό σουτ
Ασθενή απόκρουση από κοντά στα λαπάτες, δεν μπορεί να νικήσει τον Κατσαόνη που στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Τζίλου Καλογιαννίδη. Ένα κόρνερ καλοχτυπημένο, κεφαλιά του Χατζόπουλου, ψηλά η μπάλα out. Πάλι μπροστά ο Παναρκαδικός, νέα κεφαλιά, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Δεύτερη κεφαλιά, πιο μακριά η μπάλα. Εδώ μπροστά ο Παναγιακός, ο Αγγελόπουλος γυρίζει την μπάλα και ο Σιώκος μόνος τους καθυστερήστης κάνει το 3-1, κλειδώνει την νίκη για την ομάδα του Άργους. Κοιτάξτε τη φάση πάλι, η μπάλα στον Σιώκο, σουτ 3-1 στον 92ο λεπτό, πανηγυρίζουν οι παίκτες του Άργους για την μεγάλη αυτή επιτυχία και η λήξη του αγώνα από τον κύριο Σχίζα. 3-1 κέρδισε ο Παναργιακός στον Παναρκαδικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στάθηκε και άτυχος ο Παναρκαδικός στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με το Άργος, όμως μεσοβδόμαδα είχαμε εξελίξει και στα διοικητικά, καθώς υπήρξε γενική συνέλευση στον Παναρκαδικό. Μια ομάδα επιχειρηματιών της Τρίπολης προσπαθεί να βάλει κάποια χρήματα να γλιτώσει τον Παναρκαδικό από την πλήρη διάλυση. Θα δούμε όμως πότε θα κρατήσει αυτή η νέα προσπάθεια που κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ήταν ένα φιλί της ζωής που πήρε ο Παναρκαδικός. Ελπίζουμε να δοθεί και μια μόνιμη λύση στον ιστορικό σύλλογο. Για όλα αυτά μας μίλησαν με το τέλος του αγώνα με τον Παναργιακό και οι δύο προπονητές της ομάδας, ο κύριος Τζίλος και ο κύριος Καλογιαννίδης, αλλά και ο ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Χατζόπουλος. Πάμε να δούμε τι είπαν. Ναι, σίγουρα ήταν μια σημαντική νίκη. Ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι, γιατί παίζαμε με έναν αντίπαλο ο οποίος ξέρουμε ότι είχε οικονομικά προβλήματα, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα. Παίζαμε τον Παναρκαδικό, μια ομάδα που αν είχε στηθεί καλά με τον προπονητή αυτόν που έχει και με τα παιδιά αυτά που είχε πέρσι, σίγουρα θα είχε δομηθεί καλύτερα η ομάδα αυτή. Και εύχομαι στον Παναρκαδικό να βρει το δρόμο του, γιατί πραγματικά είναι μια ιστορική ομάδα και είναι καλή ομάδα με αυτά τα παιδιά που έχει. Εντάξει, σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Υπήρχε μια εβδομάδα δύσκολη για μας. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι αξίζαμε τέτοια ήττα, γιατί ο αντίπαλος ουσιαστικά μας έκανε τις ευκαιρίες και το βάλε στο 93 το τρίτο. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και συνεχίζουμε. Ναι, θεωρώ ότι η ομάδα πάει καλύτερα. Πρέπει να πάρουμε 3-4 παίκτες για να μας βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε πολύ τη βοήθειά τους. Γιατί φαίνεται, ήδη φαίνεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Και θεωρώ ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές. Η ομάδα, άμα τη βοηθήσουν, θα σωθεί. Καλή συνέχεια. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε κάποιες ιδιαιτερότητες. Να κάνω μια αναδρομή την περασμένη εβδομάδα. Κάποια πράγματα βρήκανε μια λύση. Προσπαθήσαμε στο παιχνίδι αυτό να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν γινόταν, πιο έτοιμοι. Ίσως η συγκέντρωσή μας σε κάποια σημεία να χάθηκε για διαφόρους λόγους και θα εστιάσω από εδώ και πέρα μόνο στην παρουσία των παιδιών, που νομίζω παρόλο που όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα ανταποκριθήκαν 100% στις συνθήκες του παιχνιδιού. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση των παιδιών και από την αγωνιστικότητα. Θεωρώ το αποτέλεσμα μας αδική. Αν θα μου λέγεις ποιο είναι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, πιστεύω είναι ισοπαλία. Γιατί δεν είναι αυτή η εικόνα του παιχνιδιού, ούτε το Άργος είχε τίποτα κλασικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Από εκεί μετά όμως, σίγουρα έχουμε να διαχειριστούμε ένα πάρα πολύ φτωχό ρόστερ. Έχει δυστυχώς αυτοί που έφεραν την ομάδα μέχρι εδώ, οι οποίοι έχουν και ονοματεπώνυμο και κάποια στιγμή, επειδή είναι τη στιγμή, θα το πούμε, έχουν απογυμνώσει την ομάδα από παίχτες. Η συνέχεια είναι δύσκολη μόνο και μόνο από αριθμητικά, γιατί η αξία των παιδιών είναι γνωστή. Από εκεί και μετά θα προσπαθήσουμε μέσα εβδομάδα να κοιτάξουμε κάποια παιδιά από εδώ που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Εγώ κάνω μια έκκληση στα σωματεία της Τρίπολης και της Αργαδίας. Αν κάποια παιδιά πιστεύουμε και κρίνουμε ότι κάνουν να βοηθήσουν την ομάδα, δεν θέλουμε να έρθουμε ρίξη με κανένα σωματείο. Και κάποια ομάδα πιστεύει ότι έχει πιάσει τους στόχους της και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε ένα παιδί να βοηθήσει και τον Παναρκαδικό και το παιδί, νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο. Νομίζω ότι ο Παναρκαδικός πρέπει να συνεργαστεί με τα σωματεία, όπως συνεργάστηκε και το καλοκαίρι, έδωσε αρκετούς παίχτες.
Όπως είδατε, ήταν πολύ χαρακτηριστική ατάκα του Νίκου Χατζόπουλου στο τελείωμα των δηλώσεών του. Αν βοηθήσουν, θα σωθεί ο Παναθηναϊκός και βέβαια ελπίζουμε αυτό ακριβώς να συμβεί. Κώστα, πάμε να περάσουμε όμως στα τοπικά πρωταθλήματα πλέον. Αλφα Αρκαδίας, εκεί είχαμε την έξυπνη της χρονιάς, θα δείτε συνέχεια ποια είναι. Με νίκες προχώρησαν και η Φαλισσία και η Δόξα Μεγαλόπολης. Γίνεται μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα. Προχωράμε όμως με αυτό που σας είπαμε αρχικά, δηλαδή ο Πανθερατικός άφησε 2 βαθμούς στην έδρα της Μελίγους κόντρα στον Ερμή. Το σκορ έληξε με 1-1. Ας περάσουμε να δούμε πλάνα από την αναμέτρηση και πώς ήρθε αυτό το εξαιρετικά σπάνιο αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Στο γήπεδο της Μελιγούς, η ομάδα του Ερμή υποδέχτηκε τον Πανθηριατικό για το πρωτάθλημα της Αρκαδίας. Διαφορετική στόχη για τις δύο ομάδες. Ο Ερμής παλεύει για την παραμονή, ο Πανθηριατικός για την πρώτη θέση που θα την οδηγήσει στους αγώνες μπαράζ. Μια καλή στιγμή εδώ για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα θα περάσει out. Διπλή προσπάθεια. Δεν κατάφερε να ανοίξει το σκόρ ο Πανθηριατικός. Συνεχίζουμε στην επίθεση. Είχε μπει πολύ πιο δυνατά. Ακόμα ένα καλό σουτ. Η μπάλα θα περάσει corner. Καλύτερη ομάδα ο Πανθηριατικός. Η λογική και τα προγνωστικά ήταν με το μέρος του. Σέντρα σούτ από τα αριστερά, καταπληκτικό γκολ για τον Μπάρλα, 0-1. Με το νούμερο 3 ο Μπάρλας βλέπετε με το αριστερό από την κλειστή γωνία του αντίπαλου τροματοφύλακα. Μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Φανταστικό γκολ, 0-1 μπροστά ο Πανθερατικός. Εκτέλεση κόρνερ. Η κεφαλιά θα περάσει out για τους φιλοξενούμενους. Πολλές οι στιγμές για την ομάδα του Πανθερατικού. Θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Ο Πολυμενάκος, τροματοφύλακας, σε σωστές θέσεις. Είχε τις απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια. Όπως βλέπετε, άλλη μία και εδώ. Ο Ερμής προσπάθησε με κάποιες στημένες μπάλες να απειλήσει. Βλέπετε εδώ μία, η κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Πανθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Εκπληκτική εκτείναξη από τον Πολυμενάκο. Δεξιά της εστίας του θα κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι. Και εδώ το πέναλτι θα δοθεί από τον διαιτητή. Θα αναλάβει την εκτέλεση με το νούμερο 10 ο Σούρσος. Αν και θα πέσει σωστά ο αντίπαλος τροματοφύλακας, η μπάλα θα του κάνει το χατήρι και θα γίνει η πολυπόθητη ισοφάριση για τον Ερμή. 1-1 κόντρα στον Πανθηριατικό. Ελάχιστοι θα το περίμεναν, οι παίχτες όμως το πίστεψαν και έφτασαν στην ισοφάριση στο 70 με σκορ 1-1. Όπως ήταν λογικό, ο Πανθηριατικός προσπάθησε να πετύχει το δεύτερο γκολ που θα δίνει τους 2 βαθμούς της νίκης. Δέχτηκε μεγάλη πίεση ο Ερμής, αλλά είχε τις απαντήσεις και η αμυνά του και ο τροματοφυλακάς του σε κάθε απειλή. Βλέπετε ακόμα εδώ μία. Πραγματικά πέταξε πάρα πολλές ευκαιρίες ο Πανθηριατικός. Τα ήθελε και τάπαθο, όπως λέμε. Είχε πολλές ευκαιρίες. Δεν μπόρεσε να πετύχει τον γκολ. Ένα δοκάρι εδώ. Στην επαναφορά η μπάλα out από αυτά που δεν χάνονται και όμως χάθηκαν. Παρ' όλα αυτά ο Ερμής βρήκε τους χώρους να φύγει σε αντεπιθέσεις. Βλέπετε εδώ από αριστερά μια σέντρα. Ολομόναχος ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων. Η μπάλα θα περάσει out. Μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει το 2-1 ο Ερμής. Ακόμα μία. Η μπάλα ξανά out. Εκμεταλλεύτηκε κάθε αντεπίθεση η ομάδα του Ερμή. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Πανθηριατικό. Έχει δοθεί το πέναλτι από τη διαιτητή αναμέτρηση. Θα αναλάβει να το εκτελέσει στις καθυστερήσεις. Ο Πολυμενάκος, ο ξάδερφός του, συνεπώνυμος και αυτός με το ίδιο όνομα που ο Πολυμενάκος, θα πιάσει το πέναλτι. Θα κρατήσει το 1-1. Ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Πανηγυρισμοί έξαλλοι για τον τροματοφύλακα, για τους συμπαίχτες του. Μεγάλη έκπληξη. Ο Ερμής πήρε την ισοπαλία κόντρα στον Πανθηριατικό με σκορ 1-1. Συμβαίνει αυτά στο ποδόσφαιρο. Ο πρώτος να μην μπορεί να νικήσει τον τελευταίο. Αυτό που δεν συμβαίνει συχνά είναι αυτό που είδατε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Όταν στην εσκάτη των ποινών βρέθηκαν αντιμέτωπα δύο ξαδέρφια, Πολυμενάκος εναντίον Πολυμενάκου, και ο τερματοφύλακας να βγει να αφήνει τον ξαδερφό του να πανηγυρίσει τη χαρά της νίκης. Το είπε και ο Κώστας Σπικάς που ήταν στο γήπεδο, έτσι δεν είναι? Μικρή απόσταση με λίγο άστρο, σίγουρα θα γίνει χαμός μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ας περάσουμε όμως να δούμε τη νίκη της Δόξας Μεγαλόπολης κόντρα στην Αιγαία. Με σκορ 0-1, έστω και με αγώνα περισσότερο, έφτασε στην κορυφή τον Πανθηριατικό. Μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα.
Μετά από ένα περιστατιακό παιχνίδι, η Δόξα Μεγαλόπολης απέδρασε από το γήπεδο Φιλικών, κερδίζοντας την Τεγεία με 1-0. Σημαντική νίκη πέτυχε η Δόξα Μεγαλόπολης στο γήπεδο των Φιλικών επί της Τεγείας με 1-0, νίκη που την έφερε στην κορυφή της βαθμολογίας, αγκαλιά με το Μαθηρατικό. Είδαμε δύο καλές φάσεις, τρίτη καλή φάση, Νίκος Λιμπερόπουλος σουτάρει μπάλα πάει out. Στη μεγάλη περιοχή της Τεγείας η μπάλα, ένα γύρισμα, κεφαλιά, Κωνσταντόπουλος διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. 17ο λεπτό, η φάση του γκολ, καλοχτυπημένο φάουλ, ο Αντώνο κάνει με προβολή. Δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του, 1-0 μπροστά. Το πανηγυρίζει, βλέπουμε πάλι τη φάση, ωραία προβολή, 1-0 για τη Δόξα. Βαθιά παλιά προς την περιοχή της Δόξας. Ο Καραμπέτσος πιάνει άσχημο σου την μπάλα στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλου. Η μπάλα στην μεγάλη περιοχή της Αιγείας. Από κοντά ο Μίτση δεν μπορεί να νικήσει τον Κωνσταντόπουλο. Ο έμπειρος θερματοφύλακας διώχνει την μπάλα σε κόρον και βλέπουμε το Βλάση. Παράλληλη παλιά, Αναγνωστόπουλος διαβάζει τη φάση, βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Η λήξη του πρώτου μέρους, 1-0 μπροστά η ομάδα της Μεγαλόπολης. Δεύτερο μέρος, Νίκος Λιμπερόπουλος, ωραία γυρίζει, δυνατό σου την μπάλα, out. Καραμπέτσος από δεξιά, ωραία σέντρα, στο κεφάλι του Ρούβα, κεφαλιά, πολύ ωραία, ο Αναγνωστόπουλος μαζεύει την μπάλα. Ένα κόρο με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο, καλοχτυπημένο, αποκρύει ο Κωνσταντόπουλος, από κοντά ένα δυνατό σου την μπάλα πάει ψηλά, out. Τάκης Δημητρέλης που έχει αποβληθεί, μαζί με τον άλλο προπονητή, τον Μιχάλη Φασουλή, δίνουν οδηγίες στους παίχτες τους. Ένα κόρνερ, ένα γέμισμα στην περιοχή. Ωραία φάση εδώ, γυριστό σου την μπάλα πάει out. Ένα γέμισμα στην περιοχή της Τεγείας και λήξη του αγώνα. Η Δόξα Μεγαλόπολης πήρε σημαντική νίκη με 1-0. Τα πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά τα δικά μου για τον αγώνα που κάνανε και συγχαρητήρια και στη Δόξα που κέρδισε το παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι όπως λέτε ήταν ένα ντέρμπι, όμως εξελίχθηκε κάπως παράξενα και μυστήρια και κάποια στιγμή βρήκαμε να παίζουμε με 10 παίκτες χωρίς λόγο. Βρέθηκα να είμαι στην κερκίδα εγώ και δεν καταλαβαίνω γιατί διαμαρτυρήθηκα. Βέβαια έπαιρνα σε μια φάση που ήταν 3 μέτρα offside και ο κόπτης ήταν 10 μέτρα πίσω. Και με έβαλε ο κ. Γιαννόπουλος έξω. Το κανονισμό εφάρμοσε, αλλά όμως εφαρμόζει το κανονισμό σε όλες τις φάσεις. Πιστεύω ότι σήμερα το παιχνίδι της Δόξας ήταν πολύ σκληρό σε μερικές φάσεις και δεν λειτουργήσε η διαιτησία όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Αντίθετα σε εμάς, μας έβαλε μια δεύτερη κίνδυνη κάθε σε έναν παίκτη, ο οποίος είχε μια πρώτη στη φάση για να φέρει το παιχνίδι με 10-10 παίκτες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τέλος πάντων, χάσαμε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι όπως το είδατε. Από εκεί και πέρα, η στόχη διαφορετική, η δική μας ήταν διαφορετική από ό,τι ήταν της Δόξας. Εμείς είμαστε μέσα στους στόχους μας και συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα για να χαλάσει το παιχνίδι. Είχαμε σε όλη τη διάρκεια από την κυριαρχία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο προκλήθηκαν οι παίχτες μας. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ευτυχώς που δεν δώσαμε κανένα δικαίωμα. Από ό,τι σε βία ο Λιγερόπλος, ένα σπρόξιμο που έφερνε κόκκινη κάρτα για να ηρεμήσει όλο τον κόσμο και ο διαιτής, ο οποίος πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός. Από και μετά τίποτα άλλο. Συνεχίζουμε. Πολύ καλύτερη. Τα ήρθε έτσι όπως ήρθε. Είναι σίγουρα ο διαιτητής. Και γενικά οι διαιτητές σε κάθε αγώνα βλέπουν το Σαββατοκύριακο. Εμείς παίζουμε την μπάλα μας. Κόκκινες, ξύλο όπως είδαμε και σήμερα, δεν αρμόζουν. Ούτε σε τοπικό. Όταν ο διαιτητής δεν το σταματάει, δεν μπορεί να το σταματήσει, καλύτερα να μην παίζει. Και να παίζουμε μόνοι μας. Έχει ξέφυγε. Από τα πλαίσια του τοπικού. Θελημένα πιστεύω και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Θεωρώ ότι είναι σωστό να παίζεις για την ιστορία της ομάδας σου, για την πόλη σου, για το χωριό σου, για οτιδήποτε, αλλά σήμερα υπήρχε δόλος, πιστεύω. Δεν καταλαβαίνω το γιατί όμως. Εδώ πέρα που έγινε. Λυπάμαι για κάποιους. Το παιδί δεν έφταιγε. Δεν σέβονται τις δουλειές μας. Πίσω, πίσω, εκείνο, εμείς από το οποίο θα πάμε στη δουλειά μας. Δηλαδή πες ότι χτυπήσω, φτάσουμε εδώ, πώς θα πάμε στη δουλειά μας. Δεν θα πάμε απλά. Και ποιο νοιάζει εμένα μόνο. Θα χτυπήσω, έτσι. Γεμάτο ποδοσφαιρική ένταση το παιχνίδι της Τεγείας. Με τη Δόξα, περάσουμε να δούμε τι έκανε και άλλη ομάδα της Μεγαλόπολης, η Φαλεσία, όπου εκεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι έσπασε και μια κατάρα 4 χρόνων. Έσπασε την παράδοση λοιπόν. Η Φαλεσία νίκησε με 1-0 την ΑΕΚ με γκολ του Κότσιρα στο 83. Κότσιρας, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και τελικά την έκρινε με τον γκολ που σημείωσε. Η
Γεμάτο ποδοσφαιρική ένταση ήταν το παιχνίδι στη Μεγαλόπολη, όπου η Φαλεσία ανοίξε με ένα 1-0 την ΑΕΚ Τρίπολης με σκόρερ τον Κότσιρα, ο οποίος μπήκε στο 61 και έγινε χρυσή αλλαγή αφού σκόραρε στο 83 το νικητήριο γκολ για τους γηπεδούχους. Εδώ η Φαλεσία με τον Άλπιν από τα δεξιά. Το σουτ θα κάνει ο Προκόπος, είναι εκείνος ο οποίος απομακρύνει. Είμαστε στο 29 αυτή η φάση. Στο 34ο λεπτό ο Δρόσος επελάβνει, εκπληκτικό το τάκλιν από τον Παναγιωτόπουλο, σταμάτησε τον επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος προσπάθησε να μπει στην περιοχή, και εδώ η μεγαλύτερη ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο με τον Πετρόπουλο στο 35 να σημαδεύει τον Παπαδόπουλο και να χάνει την ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ. Δεύτερο ημίχρονο, το κόρνερ από τα αριστερά, η κεφαλιά από τον Λιακόπουλο, η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Φαλεσίας. Στο 64 μακρινό το σούτ από τον Στρέμπα, ο Προκόπος μάζεψε χωρίς πολύ μεγάλη δυσκολία την μπάλα. Είμαστε στο 69, εδώ η ανατροπή του Κολιόπουλου από τον Λιακόπουλο, ο οποίος έμπαινε στην αντίπαλη περιοχή σε προφανή θέση για γκολ. Η αποβολή για τον παίκτη της ΑΕΚ, η οποία μένει με 10 παίκτες για τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Το φάουλ από τον Κότσιρα, μπάλα πέρασε πολύ ψηλά out και χάθηκε σε αυτό το σημείο η ευκαιρία για την Φαλεσία, η οποία πλέον με αριθμητικό πλεονέκτημα άρχισε να μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή της ΑΕΚ. Εδώ το σουτ που έγινε, η μπάλα απομακρύνθηκε από τον Παναγιωτόπουλο. Και εδώ φτάνουμε στο 83. Η παλιά μέσα στην περιοχή, ο Κοκκινάκος, ο οποίος έχει περάσει ως αλλαγή, θα απομακρύνει προσωρινά. Και ο Κότσιρας έξω από την περιοχή θα πάρει το rebound και θα πετύχει τον γκολ για την Φαλεσία. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους και για τον σκόρερ βέβαια. Ο Προκόπος, ο οποίος είχε τραυματιστεί και έδωσε τη θέση στον Κοκκινάκο, ο οποίος επίσης έπαιξε τραυματίας για την ΑΕΚ. Και ο Κότσιρας με αυτό το δεξί σουτ στη δεξιά γωνία έκανε τον γκολ για την Φαλεσία. Τελευταία φάση του παιχνιδιού, σε 95 είμαστε. Κόκκινη κάρτα για τον Κολιόπυλο, δεύτερη κίτρινη και κόκκινη. Χάνει το ντέρμπι με τον πανθυριατικό παίκτη της Φαλεσίας σε 2 εβδομάδες. Ναι, είναι τώρα 4-5 χρόνια. Αυτή την ομάδα, την ΑΕΚ Τρίπολης, δεν την έχουμε κερδίσει ποτέ. Και πέρσι που βγήκαμε αίτητοι, είχαμε πάρει όλα τα παιχνίδια νίκες και είχαμε 2 ισοπαλίες με την ΑΕΚ. Και πέρσι έχουμε την κερδίσει με 4 χρόνια. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι. Και το ευχάριστο είναι ότι πήραμε τους 3 βαθμούς. Ήταν πολύ δυνατό παιχνίδι, δεν παίξαμε όπως μπορούσαμε να παίξουμε, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε δυνατά άμυνα, δυνατά μαρκαρίσματα, έχει και καλούς παίχτες. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Αυτό το οποίο μετράει από το σημερινό παιχνίδι είναι 3 βαθμοί που πήραμε της νίκης. Άκουσα ότι ο Πανθυριατικός ευερεχεί σήμερα. Έχω πει και στα παιδιά, έχω πει και στον κόσμο εδώ που με ρωτάνε, ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του δευτέρου γύρου. Έχει 10 παιχνίδια ακόμα. Είναι, το πρωτάθλημα παίζεται. Βέβαια το Πανθυριατικός έχει ένα προβάδισμα, αλλά στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι απίθανο. Εμείς θα παλέψουμε παιχνίδι το παιχνίδι και στο τέλος θα κάνουμε πρόσθεση να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Εντάξει, γνωρίζαμε ότι από την αρχή ότι η Φαλεσία είναι μια πολύ καλή ομάδα. Διεκδικεί με αξιώσει και το πρωτάθλημα. Εμείς προσπαθήσαμε όλη αυτή την εβδομάδα να δουλέψουμε όσο καλύτερα γίνεται και να παρουσιαστούμε πολύ ανταγωνιστικοί. Πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Απλώς λίγο υστερούσαμε λίγο στη τελική προσπάθεια. Πιστεύω ότι τα παιδιά δώσαν τον καλύτερο σε αυτό και θέλω να τους συγχαρώ για αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, σε μια λάθος εκτίμηση και η κόκκινη που φάγαμε, ήταν φυσιολογικό να έρθει το αποτέλεσμα αυτό που ήρθε. Με τα παιδιά καθόμαστε και το συζητάμε. Εγώ έχω έρθει στην ομάδα εδώ και 3 εβδομάδες και τα 3 παιχνίδια τα οποία και με το Άστρος και τώρα έχουν χαθεί σε λεπτομέρεια. Προσπαθούμε μέσα, και μέσα από τις προπονήσεις αλλά και μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε τα παιδιά να μπορέσουμε να μειώσουμε τα λάθη που παρουσιάζονται στο αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Μέσα από δουλειά και μέσα από και υπομονή και επιμονή θα έρθουν και αυτά. Θεωρώ ότι είμαστε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω είμαστε τακτικά πιο καλά από τη Φαλεσία. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες, δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Στο δεύτερο θεωρώ ότι παίξε μεγάλο ρόλο η κόκκινη. Μείναμε 10 παίχτες, μας πιέσανε. Και τυχαίως θεωρώ ότι βάλανε ένα γκολ.
Ναι, έχουμε χάσει κάποια παιχνίδια στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι δεν είμαστε κάπως συγκεντρωμένοι στην τελική προσπάθεια, στο πώς θα αμυνθούμε και αυτές τις λεπτομέρειες μας έχουν κοστίσει. Δυστυχώς η τύχη παίζει κάποιο ρόλο και εμάς είναι... δεν είναι μαζί μας τουλάχιστον. Ναι, δυστυχώς για μας είχε δημιουργηθεί μια κακή παράδοση. Τελικώς σήμερα καταφέραμε να τη σπάσουμε, να πάρουμε τους βαθμούς. Βλέπουμε από εδώ και πέρα ένα-ένα τα παιχνίδια και θα προσπαθήσουμε να ρηχηθούμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ναι, σίγουρα. Αν μας κερδίσει ο Πανθυριατικός, θα φύγει πολλούς βαθμούς μακριά μας. Αν καταφέρουμε και τον κερδίσουμε εμείς, θα φτάσουμε ακόμα πιο κοντά του. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ένα ντέρμπι με τα άλλα του, πιστεύω εγώ. Έχουμε το ρεπό μας τώρα. Θα προσπαθήσουμε να προπονηθούμε καλά, να κάνουμε μια μικρή προετοιμασία, να ξεμπερδέψουμε λίγο με τους τραυματισμούς που έχει η ομάδα με κάποιους παίχτες και πιστεύω να εμφανιστούμε έτοιμοι σε εκείνο το παιχνίδι. Σε αυτή την παράδοση που έσπασε στη Μεγαλόπολη, στο παιχνίδι της Φαλεσίας με την ΑΕΚ, στάθηκαν στις δηλώσεις τους μετά το τέλος αναμέτρησης και οι πρωταγωνιστές και από τους νικητές αλλά και από τους ηττημένους. Πάμε να περάσουμε σε πλάνα από επόμενο παιχνίδι πλέον στο πρωτάθλημα της Α' Αρκαδίας. Και συγκεκριμένα στο Λεωνίδιο, η ομώνυμη ομάδα υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Τυρού, κέρδισε με 1-0. Θα περάσουμε να δούμε τα πλάνα και τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σε μια προσφορά από το Web TV Νότιας Κοινουρίας και Στούντιο Χιώτης. Πολύ σημαντική νίκη για το Λεωνίδιο που επικράτησε με 1-0 το Απόλλωνα Τυρού και πήρε βαθμολογική ανάσα. Παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με γκολ για τους γηπεδούχους από τον Τσουκάτο. Ωραία εκτέλεση φάουλ στο 16ο λεπτό. 1-0 για το Λεωνίδιο. Παίρνει προβάδισμα πολύ νωρίς. Ήταν και το γκολ που τελικά έκρινε το παιχνίδι. Στο τοπικό ντέρμπι της Νότιας Κοινουρίας. Εσείς βλέπετε πλάνα σε προσφορά από το Νότια Κοινουρία Web TV και το Στούντιο Χιώτης. Εδώ μια φάση στην οποία οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι και μάλλον είχαν δίκιο. Δεν δόθηκε από τον διαιτητή. Δεύτερο ημίχρονο, η μπαλιά από τον Τσουκάτο. Το σουτ, η μπάλα πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων. Τσουκάτος, ο οποίος ανέλαβε όλα τα στημένα για το Λεωνίδιο. Ακόμα ένα σουτ καλύτερο αυτή τη φορά και ακόμα μια ευκαιρία χαμένη για τους γηπεδούχους που ήταν καλύτεροι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εδώ κερδισμένη κόντρα, βάλα θα περάσει όμως εκτός τελικής γραμμής. Out, ο Τσουκάτος από τα αριστερά. Σέντρα σουτ, πολύ ωραία προσπάθεια από τον σκόρερ της αναμέτρησης. Βάλα πέρασε παράλληλα με την εστία και ακόμα μια εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά. Και ένα σουτ το οποίο κόντραρε. Το Λεωνίδιο που με αυτούς τρεις βαθμούς πήρε πολύ σημαντική βαθμολογική ανάσα και στην πραγματικότητα μπλέκει τον Απόλλωνα σε περιπέτειες. Εδώ η μπάλα κόντραρε και έφτασε αδύναμα στα χέρια του ματοφύλακα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι προσπάθησαν για την ισοφάριση. Το σουτ όμως μπλόκαρε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Πολύ σημαντική νίκη για το Λεωνίδιο, με γκολ που μπήκε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο γήπεδο του Άστρου. Εκεί ο Ηρακλής Βερβαίνων υποδέχτηκε τον Παγκορτιμιακό. Τελικά οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν με ένα γρήγορο γκολ, μόλις το 10ο λεπτό με τον Κυριόγεωργα, να πάρουν τρεις πολύτιμους βαθμούς και να ανέβουν κι άλλο στη βαθμολογία της Α' Αρκαδίας. Στο γήπεδο του Άστρους, ο Ηρακλής Βερβαίνων υποδέχεται τον Παγκορτιμιακό. Πρώτη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους με τον Ζαχαρόπουλο μόλις το πρώτο λεπτό. Το πλασέ πέρασε out για τον Παγκορτιμιακό. Η απάντηση από τους γηπεδούχους για τον Ηρακλή. Το μητάκι που προσπάθησε να κάνει ο επιθετικός των γηπεδούχων δεν είχε τύχει. Και συνεχίζουμε στο 10ο λεπτό. Ο Κουρόγιωργας θα ζυγίσει στο σούπ με το αριστερό. 0-1 μπροστά ο Παγκορτιμιακός. Μέσα στο Άστρος θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του κ. Τσιόγκα. 1-0. Ο Κουρόγιωργας με το 11 θα πλασάρει σωστά, το πανηγυρίσουν όλοι μαζί στο πάγκο. Όπως ήταν λογικό, ο Ηρακλής ανέβηκε, προσπάθησε να πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης. Η μπάλα πέρασε out σε αυτή την κεφαλιά. Ο Πάπαλος πρέπει να ήταν αυτός που έκανε την κεφαλιά. Εδώ μια καλή στιγμή για τον Παγκορτιμιακό. Το πλασέ όμως του Μανδαλιά πέρασε πάνω από τα δοκάρια, προσπάθησε να κρεμάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Φανταστική εκτέλεση, φανταστική απόκρουση για τον Ντεβέρο. Την εκτέλεση την έκανε ο Τυροβολάς. Εκτείναξη τρομερή για τον τερματοφύλακα του Παγκορτιμιακού. Κράτησε το 0 για την εστία του. Εξαιρετικός ακόμα ένα παιχνίδι. Ακόμα μια καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Μπάλα θα περάσει out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα σούτ με το δεξί. Εύστοχη αντίδραση και πάλι για τον τερματοφύλακα του Παγκορτιμιακού. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μανταλιάς
Θα μπει στη μεγάλη περιοχή, θα προσπαθήσει να περάσει και τον τερματοφύλακα. Θα μπλοκάρει όμως σωστά. Συνεχίζουμε δεύτερο ημίχρονο. Ο Παγκοσμιακός στην επίθεση βρήκε αρκετούς χώρους, καθώς ο Ηρακλής είχε ανεβάσει πολλούς παίχτες στην αντίπαλη περιοχή για να πετύχει το πολυπόθητο γκολ της Σοφάρισης. Από αριστερά μια καλή στιγμή, η μπάλα θα πάρει μια περίεργη τροχιά, θα περάσει out. Κανένας κίνδυνος για τους φιλοξενούμενους. Ένα γέμισμα εδώ για τον Παγκοσμιακό, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη, η μπάλα θα περάσει out, θα γίνει και φάουλ στον τερματοφύλακα. Καλή στιγμή με τον τυροβολά και τισμένο φάουλ πάνω στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, η μπάλα θα περάσει out. Αυτό το δεξί σουτ δεν μπόρεσε να φέρει την ισοφάριση για τον Ηρακλή. Και ολοκληρώνουμε το πρωτάθλημα της Αρακαδίας με ακόμα μια αναμέτρηση στην οποία είχαμε και ανατροπή. Οι Βρασίες προηγήθηκαν στο γήπεδο των Φιλικών, αλλά ο Μαντινιακός κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, να πάρει τη νίκη με 2-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ίσως να είχαμε και τη φάση τη σεζόν με διπλό δοκάρι για την ομάδα της, τη φιλοξενούμενη ομάδα της Βρασίες, προτού ο Μαντινιακός πάρει τελικά τη νίκη με 2-1. Πάμε να δούμε το παιχνίδι και μετά θα δούμε και τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Αλφα-Αρκαδίας. Νίκη με ανατροπή για τον Μαντινιακό, Βρασίες οι οποίες προηγήθηκαν στο γήπεδο των Φιλικών, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν τελικά ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας σε ένα παιχνίδι που ο Μαντινιακός ζήτησε επίμονα τη νίκη και τελικά δικαιώθηκε αφού κατάφερε να την πάρει με γκολ στα τελευταία λεπτά και συγκεκριμένα στο 79 από τον Τζαβαλά. Εδώ ένα γκολ για τις Βρασίες, το πρώτο ημίχρονο το οποίο δεν μέτρησε σωστά για φάουλ στον τερματοφύλακα, τον Πανόπουλο, τον τερματοφύλακα του Μαντινιακού. Οι Βρασίες ακόμα μια επίθεση. Ο Μαντινιακός σε γενικές γραμμές όμως ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Σιγά σιγά άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργεί φάσεις στην εστία του Παπά, του τερματοφύλακα από της φιλοξενούμενης ομάδας. Εδώ είδατε μια φάση με τον Κολτσίδα για ακόμα μια ευκαιρία. Μπάλα πολύ ψηλά out. Ευκαιρία για τον Μαντινιακό, ο οποίος συνέχισε να είναι καλύτερος. Εδώ ένα αδύναμο σου, το Παπάς εύκολα έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Και εδώ είμαστε στο 42, μέσα στην περιοχή ο Ρούμπης, 0-1 για τις Βρασιές. Ωραίο το τελείωμα στην κλειστή γωνία του Πανόπουλου που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 0-1 για τις Βρασιές. Ο Μαντινιακός έδειξε χαρακτήρα, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα. Πέναλτι στο 45, κερδισμένο από τον Κολτσίδα για μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πέναλτι το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο ίδιος. Ξεγέλασε τον τερματοφύλακα. 1-1, πρωτού βγει το ημίχρονο για τον Μαντινιακό. Και εδώ οι πανηγυρισμοί για τον ποδοσφαιριστή των Αιγυπεδούχων που φέτος πραγματικά σκοράρει πάρα πολύ συχνά και βοηθάει την ομάδα του. Δεύτερο ημίχρονο, ένα σουτ πέφτει ο Πανόπουλος και αποκρούει για τον Μαντινιακό. Σιγά σιγά οι Βρασίες είχαν αρχίσει να ανεβάζουν την απόδοσή τους. Ακόμα μια καλή στιγμή. Παλιά στο δεύτερο δοκάρι στον Οικονομάκη, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει καλό τελείωμα. Εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μαντινιακό. Διπλή μάλιστα. Απομακρύνει η άμυνα των φιλοξενούμενων. Ένα σούτ από τον Παπά. Η μπάλα θα περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Μαντινιακού. Και εδώ ίσως η φάση της σεζόν, όχι απλά της αγωνιστικής, το σούτ από τον Παπά. Η μπάλα χτυπάει πρώτα στο δεξί, στη συνέχεια στο αριστερό δοκάρι του Μαντινιακού. Ο Πανόπουλος απλώς κοίταζε την πορεία της μπάλας. Φάση αυτή στο 72 και φτάνουμε στο 79. Τα κάνει αυτά τα τερτύπια η μπάλα. Το σούτ από τον Τζαβαλά, 2-1 για τον Μαντινιακό. Πολύ ωραία η προσποίηση και πολύ ωραίο το τελείωμα στη δεξιά γωνία του Παπά. Οι πανηγυρισμοί έξαλλοι πραγματικά για τους παίκτες του Μαντινιακού. Οι Βρασιές δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν μέχρι το τέλος του αγώνα.
Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα της Β' Αρκαδίας, όπου και στον πρώτο όμιλο γίνεται μάχη για την πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Εκεί όπου βρίσκεται η Ελπίδα, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Καρδίλα, ενώ στην τρίτη η Αναγέννηση είχαμε και ντέρμπι μεταξύ πρώτου και τρίτου. Ναι, η Αναγέννηση υποδέχτηκε την Ελπίδα, φινάλε θρίλερ, με την Αναγέννηση να προηγείται στο 87, την Ελπίδα να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις και να κρατάει τελικά την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Πάμε να δούμε τα πλάνα από τη συγκεκριμένη πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ισόπαλο έξερε τον τέρπι της αγωνιστικής μεταξύ της Αναγέννησης Τρίπολης και της Ελπίδας Τρίπολης. Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα της Αναγέννησης, αλλά η Ελπίδα κατάφερε να ισοφαρίσει. Γκολ και θέαμα στο γήπεδο φιλικών, στο τέρπι της αγωνιστικής για τη δεύτερη κατηγορία πρώτου ομίλου μεταξύ Αναγέννησης Τρίπολης και Ελπίδα Τρίπολης. Βλέπουμε φάσεις από το παιχνίδι. Πανωτίδης μακρινός ότι μπάλα πάει out. Ένα πλάι out για την Ελπίδα. Η μπάλα θα πάει στον Καδά. Καδάς. Ωραία, βρίσκει τον Σταματάκο. Σουτ τελευταίο, η μπάλα πάει ψηλά out. Καλή ευκαιρία για την Ελπίδα Τρίπολης. Χόντους από αριστερά. Γεμίζει στην μεγάλη περιοχή. Τελείω μόνος του με το δεξί σουτ. Νικάει τον τερματοφύλακα τον Κορίτα. Στο 1 λεπτό μπροστά η Αναγέννηση Τρίπολης. Το πανηγυρίζει Κάστας, όλοι οι παίκτες μαζί. Βλέπουμε τον τελείω με το δεξί. Όχι το καλό το πόδι. Κάνει το 1-0. Ελπίδα με τον Μιχάλη το Σταματόπουλο, σουτάρει, αποκρούει ο Παπάς. Παράλληλη παλιά, από κοντά ο Σταματάκος χάνει μοναδική ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Πάλι μπροστά η Ελπίδα. Πάλι ο Σταματάκος, άσχημο το σουτ, δεν ανησυχεί ο Παπάς. Η μπάλα στην μικρή περιοχή. Σουτ του Σταματάκου, Σταματάκος που έχασε πολλές ευκαιρίες. Τσάκος, πολύ όμορφα, σουτάρει. Ωραία απόκρουση του Κορίτα, η μπάλα σε κόρνερ. Πάλι μπροστά η Ελπίδα, στη μεγάλη περιοχή. Βγαίνει όμως ο Παπάς, προλαβαίνει το Σταματάκο, μαζεύει την μπάλα. Χόντρος στο δεύτερο μέρος, σουτάρει. Πολύ ωραία απόκριση του Κορίτα. Ο έμπειρος Κορίτας πέφτει στη γωνία του. Ένα δύσκολο σουτ αποκρούει. Ένα φάουλο από τον Καδά, η μπάλα κόρνερ από τον Παπά. Και άλλο φάουλο του Σταματόπουλου, η μπάλα πάει out. Πολλές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες. Πολλά τα γκολ. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Ο Κορίτας βγαίνει μπροστά από τον Χόντο, αποκρούει την μπάλα, τη μαζεύει. Ο Ντελίου μόνος του τετατέτ με τον Κορίτα, σουτάρει, φανταστική απόκριση από τον Γιάννη τον Κορίτα, η μπάλα σε κόρνερ. Μπροστά η Ελπίδα, ο Σινάνης μόλις είχε μπει στο παιχνίδι, πολύ ωραίο σουτ, 1-1 το παιχνίδι στα ίσα από τον πιτσιρικά το Σινάνη στο 71ο λεπτό, πολύ όμορφο σουτ. Ο Χόντος μόνος του με τον Κορίτα, σουτ απευθείας out η μπάλα. Από δεξιά, παράλληλη παλιά, τώρα ο Χόντος όπως θα νικήσει το Κορίτα, κάνει 2-1 υπέρ της Αναγέννησης το σκορ. Στο 87ο λεπτό το πανηγυρίζει έξαλα το δεξί μπακ της Αναγέννησης με τους συμπαίκτες του. Και εδώ βλέπω μια παλιά στη μικρή περιοχή, ο Σταματάκος που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις. 91ο λεπτό, 1-1 με τον Σταματάκο που το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Πολύ όμορφο σουτ. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας της Αναγέννησης και ισοφαρίζει και η λήξη του αγώνα από τον κύριο Γιαννόπουλο. 2-2 το αποτέλεσμα. Νομίζω είναι δίκιο. Είχαμε και εμείς κάποιες ευκαιρίες και αυτή. Εντάξει, ήταν ένα ντέρμπι πάρα πολύ καλό. Περίμενα την Αναγέννηση λόγω ενισχύσεων καλύτερη. Εμείς είχαμε απώλειες, δεν στέκομαι όμως απώλειες ποτέ. Εντάξει, απλά να το συζητάμε. Όταν σου λείπει ο Σταματόπουλος που είναι το 30-40% της ομάδας και ο Σωτηρόπουλος παίζει με θλάση, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Τέλος πάντων, πέρασε το παιχνίδι από διακυμάνσεις, χαρές, λύπες. Τελικά καταφέραμε, ισοφαρίσαμε. Κρατήσαμε την απόσταση ασφαλείας 4 βαθμών από το δεύτερο. Θα δούμε. Το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσα να το θεωρήσω αρνητικό, αλλά ούτε και θετικό. Και πόσο μάλιστα όταν για άλλη μια φορά με την Ελπίδα καταφέρουμε να διωχτούμε γκολ στις καθυστερήσεις. Όπως και να έχει, σε ποιο γόνιο αυτό το πράγμα. Δύο φορές με την Ελπίδα καταφέραμε να μην νικήσουμε στις καθυστερήσεις. Τα έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Είμαστε μέσα στους στόχους μας και θεωρώ ότι η ομάδα, παρόλο το που όλα τα παιδιά στενοχωρηθήκανε, δείξαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν πιάσαμε υψηλή απόδοση όπως θα περίμενα. Ίσως το άγχος ήταν αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τα παιδιά και θα συνεχίσουμε και θα τον πετύχουμε το στόχο μας.
Περνάμε και στο δεύτερο όμιλο του πρωταθλήματος Β' Αρκαδίας, εκεί που ο Νικηταράς ξέφυγε στην πρώτη θέση, αφού οι από κάτω, δεύτερος και τρίτος, Κορίθιο και Κοραγκοβούνι, έμειναν στοχοί στο μεταξύ τους παιχνίδι. Όποιος έβαζε γκολ θα έπαιρνε και τους τρεις βαθμούς της νίκης, τελικά δεν το κατάφερε να το πετύχει κανένας. Ας περάσουμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση. Για το πρωτάθλημα της Β' Αρκαδίας, το Κορίθιο υποδέχτηκε το Καρακοβούνι. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ως ντέρμπι, καθώς βρίσκονται κοντά στη βαθμολογία οι δύο ομάδες. Το Κορίθιο ήθελε πιο πολύ την νίκη, κυνηγάει την πρωτιά, να φτάσει στον Νικηταρά στο πρωτάθλημα της Β' Αρκαδίας. Μια καλή στιγμή εδώ για τους γηπεδούχους. Η μπάλα θα περάσει out. Πολύ καλή στιγμή για να ανοίξουν το σκορ. Αποστημένη φάση, εκτέλεση φάουλ με το αριστερό. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των φιλοξενωμένων. Ένα γέμισμα εδώ για το Καρακοβούνι. Μπέρδεμα στην άμυνα του Κορυθίου. Το γύρισμα, το σουτ, θα γίνει απόκρουση και κόρνερ για το Καρακοβούνι. Είχε και αυτό τις ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ήθελε την νίκη για να φτάσει το Κορύθιο στη βαθμολογία. Δεν υπήρξαν κλασικές ευκαιρίες στον αγώνα, παρά ελάχιστες όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Ακόμα μια καλή στιγμή από δεξιά στο δεύτερο ημίχρονο το Κορύθιο. Δεν θα προλάβει να τη στείλει κάποιος στα δίχτυα. Οι συμπαίκτες του περιμέναν στο σημείο του πέναλτι, η μπάλα πήγε πιο μπροστά. Εκτέλεση κόρνερ. Θα γίνει το σούτ με το δεξί, θα κοντράρει μπάλα, θα φύγει το Κρακοβούνι στην επίθεση. Από δεξιά το Κορίθιο, με το αριστερό το πλασέ. Η μπάλα θα περάσει πολύ out, έφτυγε και ο κακός αγωνιστικός χώρος. Ένα γέμισμα για τους φιλοξενούμενους, πήγαν να πάρουν το αποτέλεσμα, η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Δύσκολα θα έμπαινε ένα γκολ, όποιος το πετύχαινε θα ήταν και ο νικητής. Μια καλή στιγμή εδώ για το Κορακοβούνι, εξαιρετική αντίδραση του τερματοφύλακα. Των γηπεδούχων, η μπάλα θα περάσει κόρνερ. Πραγματικά πολύ καλή στιγμή για το Κορακοβούνι. Ακόμα μια καλή αντίδραση για τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Κράτησε το 0 για την εστία του. Και προς το τέλος της αναμέτρησης, ένα γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα θα περάσει από όλα τα πόδια. Κανένα πρόβλημα. Την ελέγχει ο τερματοφύλακας. 0-0 χωρίς σκόρ αναμέτρηση. Είδαμε αναλυτικά και τους πίνακες με τη βαθμολογία, τα αποτελέσματα και την επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα, στο δεύτερο όμιλο πρωταθλήματος Β' Αρκαδίας. Πάμε τώρα, Κώστα, να περάσουμε στην ενότητα του μπάσκετ όπου είχαμε πολύ καλές ειδήσεις. Ο Αρκαδικός κατάφερε, πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στο Ψυχικό. Το Ψυχικό ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο Αρκαδικός πλέον βρίσκεται στην πέμπτη. Εξαιρετική πορεία για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Αγώνας τρίλερος συγκεκριμένος, οδηγήθηκε στην παράταση. Τελικά ο Αρκαδικός κατάφερε να επικρατήσει το Ψυχικό με 83-74. Για την 12η αγωνιστική της Α2, έπειτα από ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, ο Αρκαδικός υπέταξε στην Τρίπολη την πρωτοπόρο ομάδα του Ψυχικού νικώντας με 83-74. Στην κανονική διάρκεια, η ομάδα της Τρίπολης είχε προβάδισμα 6 πόντων, 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όμως το Ψυχικό ισοφάρισε και έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Παρόλα αυτά, όμως, ο Αρκαδικός πήρε τη σπουδαία νίκη. Το Ψυχικό προηγήθηκε με 7-3 στα πρώτα 2 λεπτά, ανακάζοντας τον κύριο Καστρίτη να πάρει το πρώτο aim out. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν στην πρώτη περίοδο να τιμωρήσουν τις αργές επιστροφές του Αρκαδικού στην άμυνα και προηγήθηκαν με 8 πόντους. Στη συνέχεια, ο Γκόβας με 1-2 βολές έδωσε προβάδισμα ενός πόντου με 14-13 στον Αρκαδικό, ωστόσο ο Καπινιάρης με τρίποντο έκανε το 14-16. Στη δεύτερη περίοδο, το Ψυχικό, τρέχοντας σε ρήμι 0-7, προηγήθηκε ξανά με 8 πόντους, με τον Αρκαδικό να μην μπορεί στα πρώτα 4,5 λεπτά να βρει λύση από μέση απόσταση. Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ στα πρώτα 2 λεπτά, πρώτα από πάντα με τρίποντο και μετά ο Μοσκοβίτης με σουτ 2 πόντων πέτυχαν τους πρώτους πόντους σε αυτό το σημείο. Στα μισά της περίοδου ο Αρκαδικός είχε συμπληρώσει ήδη 5 ομαδικά φάουλ. Στα τελευταία 4 λεπτά η ομάδα της Τρίπολης με σερί 10-2 απέκτησε για δεύτερη φορά προβάδισμα στο σκορ. Το Ψυχικό αντέδρασε και με σερί 7-0 προηγήθηκε 46-51. Στην τελευταία περίοδο, πρώτα ο Πέτρουλας με τρίποντο και μετά ο Παπα-Νικολάου με γκολ φάουλ έδωσαν προβάδισμα 6 πόντων στην Αθηναϊκή ομάδα. Ο Αρκαδικός απάντησε και με μικρό σερί
5-0. Με γκολ φάουλ του προδρόμου μείωσε στους 3 και η συνέχεια ο Καραμολέγκος με εύκολο lay-up μείωσε στον πόντο. Στα 5 και 44 ο προδρόμου χρεώθηκε ο τέταρτο φάουλ, την ίδια στιγμή που ο Μοσκοβίτης και ο Παπα-Νικολάου είχαν 3 φάουλ. 4 και 59 ο κύριος Καστρίτης πήρε time-out καθώς είδε τη διαφορά να αυξάνεται στους 5. Ο προδρόμου στα 3 και 21 με τρίποντο μείωσε στο καλάθι και η συνέχεια ο Πάνου με 1-2 βολές μείωσε στον πόντο. Ο Πάνου μάζεψε και το rebound ύστερα από άστοχο τρίποντο του Σαμοθράκη και συνέχεια με 2-2 βολές έδωσε προβάδισμα με 6 πόντους στο ανακαδικό μόλις 24 δεύτερα πριν από το τέλος με 71-65. Ο Κώστας Άχης με 3 εύστοχες βολές μείωσε με 71-68. Στη συνέχεια ο κύριος Καστρίτης πήρε time out θέλοντας να αξιοποιήσει ο Αρκαδικός όλο το χρόνο της επίθεσης. Ο Σαμοθράκης έκανε φάουλ στον Πόπατιτς, ο οποίος αστόχησε σε 2 βολές. Στη συνέχεια ο Γκόβας έκανε το τρίτο του φάουλ πάνω στον Πέτα, ο οποίος με 2 εύστοχες βολές μείωσε στον πόντο. Ο Κόβας με μία βολή έκανε το 72-70 και ο Κολόκας σε νεκρό χρόνο υπό την υποψία βημάτων έκανε το 72-72. Στο έξτρα πεντάλεπτο της παράτασης, οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ για 2 λεπτά. Ο Προδρόμου απολύθηκε με 5 φάουλ με τεχνική ποινή, ενώ ο Παπα-Νικολάου δέχτηκε αντεπιθετικό φάουλ. Ο Πίνης με 1-3 βολές έκανε το 73-72 και στα 2-0-3 ο Πόπατιτς με τρίποντη βόμβα έδωσε προβάδισμα 4 πόντων με 76-72 στον Αρκαδικό. Ο Πετρόπουλος αστόχησε σε 2 βολές και στη συνέχεια έγινε σωρίο λαθών από τις δύο πλευρές. Ο Πέτας έκανε το διθετικό φάουλ και ο Καραμολέγκος με 1-2 βολές έκανε το 77-72. Ο Πάνου με 2 εύστοχες βολές στη συνέχεια γράψε το 79-72 και στη συνέχεια ο Πόπατιτς με άλλες 2 βολές έκανε το 81-72. Ο Μοσκοβίτσης και αυτός με 2 βολές σημείωσε τους πρώτους πόντους του ψυχικού στην περίοδο της παράτασης και έκανε το 81-74. Ο Γκόβας συνέχισε το σωρίο των εύστοχων βολών και σημείωσε το τελικό 83-74, σπουδαία νίκη για τον Ακαδικό κόντρα στην πρωτοπόρο της Α2. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα του Αρκαδικού και φυσικά στον κόσμο που γεμίζει σε κάθε αγωνιστική το κλειστό του ΔΑΚ. Συνεχίζουμε όμως με Α2 μπάσκετ γυναικών. Εκεί που η Άμυλα επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 51-45 της Νέας Κηφισιάς. Πάμε να δούμε πλάνα και από αυτή την αναμέτρηση με τις δύο ομάδες της Τρίπολης που συμμετέχουν στις εθνικές κατηγορίες να παίρνουν πολύ σημαντικές νίκες αυτή την αγωνιστική και να φέρουν πολύ ευχάριστα νέα στο μπάσκετ της Αρκαδίας. Το εύστοχο τρίποντο της Σοφίας Καλονίδου στα 28 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη αναμέτρησης έδωσε ουσιαστικά τη νίκη στην Άμυλα Τρίπολης απέναντι στη Νέα Κηφισιά. Σε εκείνο το χρονικό σημείο το σκορ έγινε 47-41 υπέρ της Άμυλας, δίνοντας την ευκαιρία στην Αρκαδική ομάδα να κατακτήσει μια πολύ σημαντική νίκη. Η Άμυλα Τρίπολης υποδεχόταν τη Νέα Κηφισιά στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής Α2 γυναικών και κεγόταν για την νίκη καθώς μετρούσε 2 σερίτες, την Κρήτη από τον Ηρόδοτο και την προηγούμενη ομάδα εντός έδρας από το Sporting. Πρώτη σκόρη για την Ακαδική ομάδα, η οποία έφτασε 17 βαθμούς, ήταν η Χριστίνα Τσουκαλέα με 20 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια προσέφεραν στον επιθετικό τομέα η Καλονίδου με 9 πόντους και η Παρασκευή Αναστασία Τσουκαλέα, η οποία σκόραρε 9 πόντους. Για την ομάδα της Νέας Κηφισιάς, πρώτη σκόρη ήταν η Πετυχάκη με 15 πόντους και η Αλεξανδρή με 14. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι καλαθροφερίστριες του Θοδωρή Τσουκαλέα μπήκαν αποφασισμένες να πάρουν 2 βαθμούς νίκης και κατάφεραν στα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης να προηγούνται με 11 πόντους διαφορά για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με σκόρ 18-11. Παρόμοιο σκηνικό είδαμε εξ αρχής δεύτερης περίοδου, όταν η Αρκαδική ομάδα έφτασε τη μέγιστη διαφορά της στο συν 14. Σε αρχές επανάληψης, οι φιλοξενούμενες με ένα σερί 12 έφεραν την αναμέτρηση στο σημείο 0 με 34-34. Η ομάδα της Άμυλας αντέδρασε και απέξευε προβάδισμα 5 πόντων στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Στην τελευταία περίοδο έσπασαν καρδιά στο ΔΑΚ Τρίπολης. Οι δύο ομάδες πατούσαν συντομένο σκηνή, με την Άμυλα να διατηρεί ελαφρύ προβάδισμα 3 πόντων, αφού σε μια ολόκληρη περίοδο οι παίκτριές της αδυνατούσαν να βρουν τον δρόμο προς το καλάθι. Σε εκείνο το σημείο, η Κανονίδου με εύστοχο τρίποντο έκανε το 47-41, δίνοντας αέρα 6 πόντους στην Άμυλα. Στην επόμενη επίθεση, η ομάδα της Νέας Κηφισιάς μείωσε γρήγορα σε 47-43, η Κανονίδου με 1-2 βολές έκανε το 48-43, ενώ η Κηφισιά μείωσε 48-45. Αμέσως μετά, η Ντρέβου ευστόχησε σε 1 βολή, η Χριστίνα Τσουκαλά πήρε το rebound και διαμόρφωσε το τελικό 51-45. We'll be right back.
Συνεχίζουμε με μπάσκετ, με τοπικά πρωταθλήματα. Πάμε να δούμε τι έκαναν οι ομάδες της Τρίπολης σε Α και Β Κασχενό. Στο πρώτο τοπικό, λοιπόν, η ομάδα της Μεγαλόπολης, ο Πολύβες, γνώρισε την ήττα από τον Πάο Καλαμάτας με 38-49. Οι δρομείς έριξαν κατοστάρα στον Άτλα, ενώ για τη δεύτερη κατηγορία, ο Απόλλωνας Τρίπολης ιτήθηκε από τον Αστέρα Βλαχιώτη με σκόρ 75-65. Στον ντεμπούτο του νέου προπονητή, του Μιχάλη Βερβενιώτη, οι δρομείς νίκησαν με 101-47 τον Άτλα. Πάμε να δούμε πλάνα από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Την καλύτερη φετινή εμφάνιση έκανε η δρομή στην Καλαμάτα, διασύροντας τον Άτλα με σκορ 47-101. Στον τεμπούτο του Μιχάλη Βερβενιώτη, στον πάγκο της ομάδας, οι δρομείς μπήκαν με πολύ όρεξη στο ξεκίνημα και κατάφεραν να πάρουν νωρίς το προβάδισμα, το οποίο δεν σταμάτησαν να αυξάνουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Το 10-27 του πρώτου δεκαλέπτου έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή του Δρομέα να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του και να μένει απόλυτα ικανοποιημένος από όλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους δρομείς σκόραν 11 από τους 12 παίκτες, με τους Ρεκουνιώτη, Καλούλη, Μπουρή, Κουτσούγερα, Κακουλίδη και Νταγιάντη να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά και τους μικρούς Μαρκόπουλο που πέτυχε 4 πόντους με ένα τρίποντο και τον Παλί να κάνει ντεμπούτο στο πρώτο τοπικό και να σημειώνει 6 πόντους. Την επόμενη αγωνιστική, οι δρομείς υποδέχονται την αναγέννηση το Σάββατο 25 πρώτου στις 6 στο κλειστό γήπεδο του ΔΑΚ. Σε γενικές γραμμές, μια χαρά τα πήγαν οι ομάδες της Τρίπολης σε όλες τις κατηγορίες στα πρωταθλήματα του μπάσκετ. Ας επιστρέψουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Στις ακαδημίες του Αστέρα και ξεκίνημα με την εντυπωσιακή ομάδα K15 που επικράτησε με 4-0 του Παναθηναϊκού. Έχουμε αποκλειστικά πλάνα στην εκπομπή μας από αυτήν την αναμέτρηση. Πάμε να δούμε πώς πέτυχαν τα 4 γκολ οι πιτσιρικάδες του Αστέρα. Πολύ ουσιαστικός ήταν σήμερα ο Αστέρας Τρίπολης, η ομάδα των K15 πέτυχε μια σημαντική νίκη και ευρεία νίκη επί του Παναθηναϊκού με 4-0, έχοντας σε πολύ καλή μέρα τον Ταριζίο που πέτυχε 3 γκολ. Μεγάλη νίκη πέτυχε η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης στον K15 επί του Παναθηναϊκού με 4-0 μετά από πολύ ωραία απόδοση. Είδαμε τον Σαλτάρι να μην προλαβαίνει το Λαμπρόπουλο που βγήκε πολύ ωραία και στην ομάδα του. Ένα γέμισμα στην μεγάλη περιοχή, σουτ από τον Δημήτρουλα, πέφτει ο Τσιώσης και μαζεύει την μπάλα, Κοντογιαννόπουλος ένα φάουλ, ο Μανιδάκης με κεφαλιά πετάει την μπάλα σε κόρνερ, το κόρνερ το χτυπάει ο Τερεζίου, 21 λεπτό, καλοχτυπημένο, Γλέζος με τη μία το σουτ στο χέρι του Παπαδόπουλου, πέναλτι που το σφυρίζει ο κύριος Πάσχος, θα το εκτελέσει ο Δημήτρης Τονίγιας, ο Λαμπρόπουλος αποκρούει, αλλά τα φάλτσα και ο αέρας στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. 1-0 προηγείται η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Ξαναβλέπουμε το πέναλτι και η μπάλα βασανιστικά στα δίχτυα του Παναθηναϊκού. 1-0, 2 λεπτά αργότερα ο Τερεζίου σε ένα φάουλ, καλοχτυπημένο. Ωραία τροχιά της μπάλας στα δίχτυα. 2-0, ευνηδιάζεται ο Λαμπρόπουλος. Τερεζίου που το πανηγυρίζει με παίκτες της K17 του Αστέρα Τρίπολης που λέγονται το παιχνίδι. Βλέπουμε πάλι το φάουλ, το ωραίο γκολ. Ένα σούτ, ο Λαμπρόπουλος με πολύ ωραία εκτείναξη στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ζήσης γεμίζει την μπάλα που πάει πλάγιο out στα χέρια του Γιάννη του Ρούμπι, ημίχρονο μπροστά η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Δεύτερο μέρος, πρώτη φάση για τον Παναθηναϊκό. Ο Βαρέσης σουτάρει μπάλα πάει out. Ένα φάουλ καλοχτυπημένο, ποιος πεδάει, χτυπάει μπάλα στο δοκάρι, καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 46 λεπτό η φάση αυτή. Από αριστερά η μπάλα για τον Αστέρα Τρίπολης, ο Νίκης, ο Δημήτρης, ο Τάρι, κοντράρει πάνω στο Βαρέση που έχει γυρίσει στα χέρια του Λαμπρόπουλου. Πάλι Παναθηναϊκός μπροστά, ωραίο πλασέ στο δοκάρι του Σιώση, γλιτώνει πάλι ο Αστέρας Τρίπολης. Ωραία παλιά στον Τερεζίου, ωραίο σουτ στη γωνία, 3-0 στο 55ο λεπτό, 2 γκολ για τον Τερεζίου, βλέπουμε πάλι τον γκολ. Πάλι μπροστά ο Αστέρας Τρίπολης, δυνατός σουτ ψηλά, out. Σαλτάρης πολύ ωραία βρίσκει τον Τερεζίου με πολύ όμορφο στυλ, περνάει και τον Λαμπρόπουλο, κάνει 4 τα τέρματα για την ομάδα του, χατρίκ και τον Τερεζίου στο 71ο λεπτό, το πανηγυρίζει ο σκόρερ του Αστέρα Τρίπολης, κοιτάξτε με τι ωραίο στυλ, μπαίνει και πλασάρει 4-0. Ένα ελεύθερο και η λήξη του αγώνα, μεγάλη νίκη για την K15, 4-0 επί του Παναθηναϊκού.
Πιστεύω ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά με την προσπάθεια και τη δουλειά που κάναμε στο γήπεδο, καταφέραμε αυτό το δύσκολο παιχνίδι να το μετατρέψουμε σε μια εύκολη νίκη για μας. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, η οποία μας δίνει όθηση για τη συνέχεια, έναντι ενός από τους αντιπάλους μας για την τρίτη θέση. Ήταν μια μεγάλη νίκη, συνεχίζουμε και κοιτάμε τον επόμενο αγώνα. Η ομάδα K20 του Αστέρα στάθηκε άτυχη στην έδρα του Απόλλωνα Αθηνών, ήρθε ισόπαλη με σκορ 1-1, έπαιξε και με 10 παίχτες, ενώ η K17 γνώρισε ακόμα μια ήττα, αυτή τη φορά από τον Πανιόνιο με σκορ 1-0. Ίσως εκεί πρέπει να γίνουν και κάποιες δοκιμές σε κάποιους άλλους παίχτες, ώστε να δούμε όλο το υλικό της συγκεκριμένης ομάδας. Πάμε να δούμε, να πάρουμε μια εικόνα από τα δύο πρωταθλήματα, με τις κάρτες, με τα αποτελέσματα, τη βαθμολογία και τις επόμενες αγωνιστικές σε πρωτάθλημα K20 και K17. Ακόμα μια Αρκαδία Μπόλ έφτασε στο τέλος της. Όπως είδατε, πήγαν εξαιρετικά οι ομάδες της Τρίπολης, γενικότερα της Αρκαδίας. Νίκη για τον Αστέρα, νίκη για τον Αρκαδικό Θοδωρή. Ωραία, μοναδικό μελανό σημείο ήταν του Παναρκαδικού και κυρίως τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Ιστορικός Σύλλογος. Και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα με ακόμα μια Αρκαδία Μπόλ. Γεια σας. Ναι, είστε όλοι καλά, γεια σας.